Δημήτρη. Έχουμε στο στούντιο την κυρία Μαρία Κτιστάκη από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, ΟΚΔΕ, όπως το λέμε εν συντομία. Ξαναμιλήσαμε και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Είχε γίνει παρουσίαση και του ψηφοδελτίου και της ίδιας και του πολιτικού αυτού φορέα της οργάνωσης. Έλειπα εγώ. Έλειπες εσύ, ναι, ήμουν μόνη μου τότε. Κακό του κεφαλιούς. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Καλημέρα, Μαρία Κτιστάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Και στον κόσμο που μας ακούει. Άρα θα είναι το όνομά σου ξανά στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ. Ναι, ήμουν η μοναδική υποψήφια της οργάνωσης στο Λασίθι και εξακολουθώ να είμαι. Ωραία. Mm. Χωρίς να μπορούμε να σε στηρίξουμε με σταυρό, αλλά θα στηρίξει όποιος επιλέξει ΟΚΔΕ. Την οργάνωση. Την οργάνωση. Πώς πήγαμε στις προηγούμενες εκλογές? Επειδή θα το ξεχάσω, θα πω αυτό και θα σου πω. Λοιπόν, καταρχήν να καλέσω και στην εκδήλωση που έχουμε σήμερα το απόγευμα. Έχω μια τάση να ξεχνάω τις εκδηλώσεις. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στη μικρή αίθουσα του Μελίνα Μερκούρη, για όποιον ακούσει έτσι και ενδιαφερθεί και θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για την ΟΚΔΕ, τις θέσεις μας και τι λέμε, ας πούμε, για το επόμενο διάστημα, τι έχουμε μπροστά μας, τον καλούμε να έρθει. Είχαμε μια μικρή άνοδο, όπως νομίζω γενικά υπήρξε μια μικρή άνοδο, δυστυχώς μικρή, για όλη την... όλες τις οργανώσεις και τα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής άκρας αριστεράς, επαναστατικής αριστεράς και τα λοιπά, ριζοσπαστικής αριστεράς. Δυστυχώς η μεγάλη άνοδος υπήρχε από την άλλη την πλευρά, τη δεξιά δηλαδή, και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους κεντράρουμε τέλος πάντων κάπως και αυτή τη δεύτερη προεκλογική μας καμπάνια. Το γεγονός δηλαδή όχι μονάχα του 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία και που είναι ένα πολύ βαρύ και αρνητικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αλλά ότι αν βάλουμε μαζί και όλες τις ακραίες έτσι δεξιές κόμματα, ομάδες και τα λοιπά που κατεβήκαν, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει περίπου στο 50%, που είναι ένα εφιαλτικό έτσι αποτέλεσμα. Έχουμε να το δούμε από την... Εσείς το κρίνετε έτσι βαρύ, εφιαλτικό? Εξηγήσω όμως άμα εκείνοι που αφήσετε... έχουν πάει εκεί, βεβαίως, έχουμε χρόνο. Εκείνοι που έχουν πάει εκεί δεν το βλέπουν αυτό, κυρία Κτιστάκη. Και ερώτημα το κάνω. Είναι ένας... τι με πιθανάγκασμο κατόρθωσαν να φτάσουν εκεί. Γι' αυτό το αποτέλεσμα του 41% συν τα υπόλοιπα, ας πούμε, ευθύνονται δύο πράγματα κατά τη γνώμη μας. Το ένα είναι τα ασύστολα ψέματα έτσι που είπε και εξακολουθεί να λέει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης περί ανάπτυξης και τα λοιπά, και τώρα τα καινούργια ψέματα που λέει ότι θα έχουμε σταθερότητα το επόμενο διάστημα, όλα μέχρι τώρα έχουν πάει καλά και πάμε για σταθερότητα, ένας έμεσος εκβιασμός είναι αυτός για να ξαναψηφιστεί, και από την άλλη πλευρά η ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Αυτά τα δύο παίξαν έτσι ένα καθοριστικό ρόλο για αυτά τα ποσοστά. Το ότι ανέβηκε τόσο πολύ δεξιά νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το δεύτερο σκέλος έτσι που είπα, δηλαδή με την αντιπολίτευση. Όμως, πριν πάμε να δούμε την αντιπολίτευση, για την οποία θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, εγώ θέλω να πω λίγο στον κόσμο ποια είναι η σταθερότητα την οποία μας υπόσχονται. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε την επομένη των εκλογών. Αντί να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ή την αντιπολίτευση, έχετε μειωθεί και τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, η αριστερά πλέον δεν πείθει τον κόσμο. Και γιατί θέλει μια, ναι, να το πω και αυτό αμέσως μετά. Μόνο θέλει μια διευκρίνηση τι εννοούμε αριστερά. Γιατί αν ας πούμε θεωρούμε αριστερά ότι είναι το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Αν θεωρούμε ότι αριστερά είναι ο Βαρουφάκης και το ΜέΡΑ25, δεν είναι, κατά τη δική μας την ανάλυση. Αλλά να το πω λίγο μετά αυτό, να πω δηλαδή δύο πράγματα πρώτα για αυτό που θεωρώ ότι είναι και το διακύβευμα έτσι των εκλογών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτό που στην πραγματικότητα υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα, η σταθερότητα, η περίφημη έτσι που προπαγανδίζουν, σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η ακρίβεια έτσι όπως τη γνωρίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που πλήττει κυρίως τα χαμηλότερα στρώματα, γιατί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια αφορά τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Θα έχουμε καθήλωση των μισθών, αυτή που γνωρίσαμε δηλαδή και το προηγούμενο διάστημα. Η αύξηση ήταν ένα προεκλογικό έτσι πυροτέχνημα, έτσι κι αλλιώς θα την φάει η ακρίβεια που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Και το λέω αυτό με τα απόλυτες βεβαιότητες περί καθήλωσης μισθών, γιατί στα προγράμματα που έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει η παραμικρή αύξηση μέχρι και το 2027. Άρα θα έχουμε καθήλωση μισθών το επόμενο
διάστημα. Σε αυτά τα στρώματα ακριβώς, τα πιο έτσι χαμηλά, τα πιο πληβιακά των εργαζομένων, τα οποία πληρώνουν επιπλέον και τη συντριπτική πλειοψηφία των φόρων και μάλιστα των έμεσων φόρων, που πληρώνουμε δηλαδή μέσα από τα προϊόντα. Είχαμε αύξηση της φορολογίας, αύξηση των κερδών του κράτους από τη φορολογία και το 70% της φορολογίας προέρχεται από τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά, για το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις, είδαμε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αφορολόγητο, έκρηξη κερδών. Υπενθυμίζω, ας πούμε, ότι το τελευταίο που ακούστηκε ήταν για τις εισηγμένες 23, νομίζω είναι, επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, ότι είχαν μία εκτόξευση των κερδών τους τόσο μέσα στο 2022 όσο και στο πρώτο εξάμηνο, το πρώτο τρίμηνο μάλλον, του 2023. Είχαμε επιδοτήσεις που πήραν όλοι αυτοί οι επιχειρήσεις κεφάλαιο κτλ. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, που υπενθυμίζω εδώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων είναι δάνεια, τα οποία προστίθενται στο χρέος που ήδη έχει η χώρα και τα οποία ποιος θα τα πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν τους φόρους, δηλαδή το 70% του κόσμου, δηλαδή μισθωτοί και οι εργαζόμενοι. Το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζεται με ακάθεκτο τρόπο, έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Το 1% αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μια ηλίτ δηλαδή ανθρώπων, εγκολπώνεται, παίρνει το 56% του πλούτου που βγάζει η χώρα. Έχουμε δηλαδή πέρμετρα κέρδη με τον τρόπο που είπα προηγουμένως για αυτούς. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε μια αύξηση και διεύρυνση έτσι της φτωχοποίησης για την πλειοψηφία των νοικοκυριών, που νομίζω επίσης κουβεντιάζαμε τελευταία ότι τα χρήματα δεν φτάνουν να βγάλουν το μήνα. Να. Στα μέσα του μήνα έχουμε τέλος του τέτοιου. Του μισθού τους. Επίσης, αυτά τα αντεργατικά μέτρα που είδαμε να κατεβαίνουν, όπως ήταν η νόμη Χατζηδάκη το προηγούμενο διάστημα, να διαλύουν εργασιακά δικαιώματα, να αυξάνουν την εκμετάλλευση, να καταργούν συνδικαλιστικά δικαιώματα, ελευθερίες κτλ., το δικαίωμα στην απεργία και τα αρέστα, θα δούμε να ενισχύονται το επόμενο διάστημα. Οι ιδιωτικοποιήσεις, με πρώτη και καλύτερη αυτή του νερού, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θα ολοκληρωθεί τώρα που ξαναβγαίνει και δυνατή. Πάντως, με βεβαιότητα τα λέτε αυτά, έτσι. Είστε απόλυτα σίγουροι ότι η επόμενη μέρα θα ήταν αυτή. Απόλυτη βεβαιότητα. Τις ιδιωτικοποιήσεις λοιπόν θα δούμε να διευρύνονται και να ενισχύονται, του νερού, θα ολοκληρωθεί της υγείας, να το ξεχάσουμε εδώ το νοσοκομείο, ούτε κέντρο υγείας δεν θα έχουμε σε λίγο, της παιδείας, άλλωστε νομίζω το έχουν ανακοινώσει ότι πάμε για κατάργηση του άρθρου 16, που ήταν η υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν παιδεία. Έχουμε ένα καινούργια τέμπη μπροστά μας, εγκλήματα να μας περιμένουν, και πάει λέγοντας. Επίσης, ένα ακόμα που έχουμε να περιμένουμε είναι αυτή η ενίσχυση του περίφημου επιτελικού κράτους, που σημαίνει 2-3 συγκεκριμένα πράγματα για μας. Το ένα είναι μια αύξηση της καταστολής της αστυνομοκρατίας, που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Όποιος τολμάει να σηκώνει κεφάλι θα του το κόβουνε, πρόστιμα απίστευτα στα αυτιά. Και από την άλλη πλευρά, το δεύτερο κομμάτι αυτού του επιτελικού κράτους είναι αυτό με την λαϊλασία του δημόσιου χρήματος, τη διασπάθηση των ταμείων του κράτους, τα σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις, την τακτοποίηση των διάφορων ημέτρων έτσι σε ωραίες διευθυντικές θέσεις με παχυλούς μισθούς. Αλλά αυτό γινόταν πάντα. Τώρα όμως έχει ξεφύγει. Για την επόμενη Κατερίνα τώρα έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν. Τελευταίο. Και μετά. Κάνει λίγο διάλογο. Δηλαδή αυτό είναι το πιο παρό πράγμα. Τελευταίο και μετά. Λοιπόν, επίσης θα δούμε να συνεχίζεται με ακόμα έτσι εντυνόμενο τρόπο η απόλυτη, η πλήρης υποτέλεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε ό,τι επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει, τη μετατροπή δηλαδή της χώρας μας σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ, θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Δισεκατομμύρια θα δίνονται σε εξοπλισμούς. Η χώρα μας θα εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε πολέμους που δεν είναι πόλεμοι, που ούτως ή άλλως την αφορούν, όπως ας πούμε στην Ουκρανία, που στέλνουμε και όπλα και στρατό αυτή τη στιγμή. Και να θυμίσω εδώ μια μικρή παρένθεση. Στρατό δεν έχουμε στείλει. Όχι, έχουμε στείλει εξοπλισμό. Άλλο εξοπλισμό. Θα στείλουμε και στρατό, τώρα έτοιμοι είμαστε. Δεν άλλο θα στείλουμε και αν δεν έχουμε. Να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά του. Εντάξει. Το γεγονός ότι θα χρειαστεί να δώσουμε χρήματα ακόμα περισσότερα στον Ευρωστρατό που ετοιμάζονται να δημιουργήσουν. Εντάξει. Και όπου κάθε χώρα θα είναι υποχρεωμένη. Από τη στιγμή που εμείς λέμε να φύγουμε, αλλά αυτά θα τα πω μετά. Κόλλησα τώρα, ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το διάστημα που παρακολουθούμε γύρω μας, αν παρατηρήσετε, ότι έχουμε διάφορα πολεμικά μέτωπα να ανοίγουν πέρα από τη Ουκρανία. Έχουμε την αντιπαλότητα, ας πούμε, των
Αμερικανών και των Ευρωπαίων που έχουν γίνει ουρά των Αμερικανών με την Κίνα από την άλλη την πλευρά και τη Ρωσία. Στην Ταϊβάν ετοιμάζονται καινούρια πράγματα. Εκεί θα έχουμε και εκεί ξέσπασμα πολέμου. Εδώ στα Βαλκάνια τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Πολύ πιθανό να έχουμε και από εδώ κάτι. Άρα λοιπόν εμείς όλα αυτά θα βρεθούμε μπλεγμένοι και στην πραγματικότητα προχνόμαστε να μπούμε έτσι με τα μπούνια σε πολεμικές έτσι περιπέτειες. Αυτά όσον αφορά το τι έχουμε να περιμένουμε. Πάρτε μια ανάσα τώρα. Λέει η κυρία Κτιστάκη που μας παρουσίασε τι θα περιμένουμε αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Που θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Να καλέσω τον κόσμο λοιπόν να μην τον ψηφίσει αυτή τη φορά. Ένα βασικό. Εντάξει, έχει μεγάλη σημασία αυτό το ποσοστό να μειωθεί. Και μάλιστα αυτό το ποσοστό να μειωθεί προς όφελος των οργανώσεων ή των αγωνιστών που έχουν δείξει στην πράξη ότι αντιπαλεύουν όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα προηγουμένως. Και όχι προς τα δεξιά που φαίνεται. Και για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε ακόμα. Σε λίγο. Θα πω σε λίγο. Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Με όλο το σεβασμό. Πώς γίνεται να τα λέτε αυτά στον κόσμο, αλλά να μην σας πιστεύει? Δηλαδή, βλέπουμε ότι μισό λεπτό. Όχι. Αν σας πίστευε, θα σας ψήφιζε. Ή ο κόσμος τον θεωρούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι νοημόν. Οπότε ζει σε ένα άλλο δικό του. Όχι, δεν ισχύει. Βλέπουμε αντί να ανεβαίνει η αριστερά. Επιτρέψτε μου λίγο. Αντί ποια να ανεβαίνει. Όποια αριστερά. Όχι, και δεν ακόμα είναι και το ΟΧΕ, όλα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η αριστερά και ό,τι είναι αριστερό κόμμα. Βλέπουμε ότι κρατάτε τα ίδια ποσοστά. Εν αντιθέσει, και νομίζω εδώ θα πρέπει να σας προβληματίσει λίγο περισσότερο, ότι τα κόμματα της δεξιάς και ακροδεξιάς ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ναι, υπάρχει. Πού οφείλεται αυτό? Να σας πω. Υπάρχει καταρχήν μια εξαιρετικά έτσι, ένα προμοτάρισμα. Εξαιρετικό αυτών των δεξιών και ακροδεξιών με διάφορους τρόπους, θετικούς και αρνητικούς, άρα προμοτάρισμα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Υπάρχει μια απόλυτη. Τα μέσα φταίνουν τώρα. Φταίνε σε μεγάλο βαθμό γιατί είναι καταρχήν ελεγχόμενα, πληρωμένα, απόλυτα ελεγχόμενα. Και νομίζω γιατί βγαίνετε υπάρχουν, σε αυτά τα μέσα. Νομίζουν, καταρχήν δεν θεωρώ ότι είσαστε εσείς τέτοιο μέσο. Εννοώ κατά τα κόμματα. Γενικά για τα δεκάλεπτα εννοείς παρουσίας και τα λοιπά. Είναι ελάχιστος ο χρόνος που δίνεται σε ανθρώπους, σε οργανώσεις, σε κόμματα που είναι πραγματικά μέσα στο κίνημα και παλεύουν γι' αυτό, είναι από ελάχιστος έως καθόλου. Ίσως κάποιοι σε κάποια πιο καθεστωτικά, να το πω έτσι, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ΚΚΕ, αν θέλετε θα πω κάποια πράγματα παρακάτω, εξαρτάται από το χρόνο έτσι που θα έχουμε, στους υπόλοιπους δεν ακούγονται καθόλου, δεν υπάρχουν πουθενά. Αλλά επίσης να πω εδώ, να βάλω και το δεύτερο που ήθελα να βάλω, η καταστροφή που έχει επέλθει μέσα στο εργατικό κίνημα, στο πλατή λαϊκό κίνημα από την προδοσία την τεράστια του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μικρή. Η σύγχυση που έχει σπείρει, η απογοήτευση που έχει δημιουργήσει είναι τεράστια. Γι' αυτό είναι και τεράστια η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με το προσωπείο ενός αριστερού κόμματος πήρε την εξουσία για να φέρει στον κόσμο μια ανάσα και αυτό που έφερε ήταν περισσότερος νεοφιλελευθερισμός, περισσότερη υποτέλεια έτσι στο κεφάλαιο και τους υπεριαλιστές, ακόμα πιο φιλοϊμπεριαλιστικά νόμους, μέτρα κτλ. Αναλόγως πληρώθηκε έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό πληρώθηκε. Αλλά η καταστροφή που έχει δημιουργήσει δεν έφυγε. Είναι εδώ και την πληρώνουμε ακόμα. Και είναι ένα ζητούμενο και ένα στοίχημα αν θα μπορέσουμε έτσι το επόμενο διάστημα μέσα από τους αγώνες, την οργάνωση του κόσμου μέσα στους αγώνες για να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα που έρχεται και που περιέγραψα, αν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι και να πάρουμε την οργάνωση των πραγμάτων στα χέρια μας, να δημιουργήσουμε δικές μας δομές. Πάμε λοιπόν να οδηγήσουμε τώρα τη συζήτηση εκεί στις δικές σας απόψεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τόση ώρα μιλάτε για μια αριστερά που πρέπει να επαναστατήσει. Και λέτε ότι για υπάρχει έναν κόσμο που πρέπει να επαναστατήσει, όχι μόνο ωραία, την αριστερά. Έναν κόσμο μέσα από την αριστερά, μέσα από, το δικό σας κίνημα, τη δική σας οργάνωση. Και λέτε λοιπόν ότι υπάρχει εναλλακτική και ελάτε να το συζητήσουμε, να μας στηρίξετε και να έχουμε ένα πεδίο δόξης. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Κτιστάκη? Ναι, να πω. Να πω καταρχήν ότι πραγματική διέξοδος δεν μπορεί να υπάρξει μέσα από τις προτάσεις που γίνονται από κανένα από τα... δεν μπορεί να γίνει καταρχήν ανατροπή της κατάστασης της σημερινής μέσα από τη Βουλή.
Δηλαδή κανένα από τα κόμματα που ζητάνε την ψήφο του κόσμου αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένο να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, με τις αμερικάνικες πολιτικές, με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να δούμε μια ανάσπρη μέρα. Επίσης, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι το από εκεί στρατόπεδο, δηλαδή η ελίτ και η πολιτική που τους εκπροσωπούν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, δείχνουν ότι είναι απόλυτα αποφασισμένοι να μην κάνουν κανένα συμβιβασμό, να μην παραχωρήσουν τίποτα στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρακτικά μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να ανατραπεί μέσα από τις εκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι για να μπορέσουμε να δούμε μια άσπρη μέρα, να μπορέσουμε να ανασάνουμε, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να έχουμε τις παροχές που πρέπει να έχουμε για να ζούμε με αξιοπρέπεια, εμείς που πληρώνουμε την πλειοψηφία των φόρων, εμείς που παράγουμε τον πλούτο αυτινής της κοινωνίας, πρέπει να επιβάλλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να έχει κάποιους έτσι, κάποια στάνταρ πράγματα. Πρώτα-πρώτα το σταμάτημα των πληστηριασμών, των διακοπών ρεύματος, άλλωστε τελειώνει και επιδοτήσεις σε λίγο, τα ρεύματα πάλι θα φτάσουν στο Θεό. Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, κάθε είδους ιδιωτικοποιήσεων και την εθνικοποίηση όλων των υποδομών και των σημαντικών έτσι, επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση και κάτω από τον έλεγχο των ίδιων των εργαζομένων. Να προχωρήσουμε σε μονομερή διαγραφή του χρέους, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, γιατί είναι κάποια εργαλεία τα οποία ουσιαστικά αφαιμάζουν τον οποιοδήποτε πλούτο από την ελληνική κοινωνία και τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Να σταματήσουμε να δίνουμε λεφτά σε εξοπλισμούς και να μετατρέπουμε τη χώρα μας σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ, το μοναδικό αποτέλεσμα είναι να μας εμπλέκει όλο και πιο βαθιά έτσι στις συγκρούσεις των υπεριαλιστών που είπα προηγουμένως, να ταΐζει τις πολεμικές βιομηχανίες των υπεριαλιστών και να μας φέρνει μπροστά σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα λεφτά αυτά να πάνε για υγεία, παιδεία, πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση κτλ. Να επιβάλλουμε μια βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό που μέχρι τώρα απολαμβάνει επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κτλ. Δεν πληρώνει ούτε καν το μέρος του φόρου που θα ήταν υποχρεωμένο, που είναι θεωρητικά υποχρεωμένο να πληρώσει έτσι όπως το ΦΠΑ, μόνο φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις απολαμβάνει. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά να ελαφρύνουμε πραγματικά τη φορολογία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, να επιβάλλουμε μια δραστική μείωση των τιμών όλων των βασικών προϊόντων και την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε χρήματα και να εφαρμόσουμε ένα πραγματικά κοινωνικό πρόγραμμα. Άρα λέτε, και μπορούμε μόνοι μας να στηριχτούμε έξω από Ευρώπη, έξω από κοινό νόμισμα. Μόνο έτσι μάλλον μπορούμε, από ό,τι έχει φανεί. Διαφορετικά θα είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι παράγει αυτή η χώρα, αυτή η κοινωνία, να πηγαίνει σε τοχοχρεωλήσια, στις φοροαπαλλαγές και τις επιδοτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, να παίρνουν από εμάς και να δίνουν εκεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι πιστεύουμε εμείς. Βέβαια, ξαναλέω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να μπορέσει να επιβληθεί από κανένα κόμμα και μέσα από τη Βουλή. Με αυτή την έννοια έχει για μας μια τεράστια σημασία το επόμενο διάστημα να βγούμε στο δρόμο και όχι απλά να έχουμε κινητοποιήσεις και μεγάλες κινητοποιήσεις. Η διαφορά, αν θέλετε, που προτείνει με κάποιο τρόπο η ΟΚΔΕ, έχει να κάνει με το πώς θα οργανώσουμε την αντίστασή μας μέσα από τη δική μας την αυτοοργάνωση, τις δικές μας τις συλλογικότητες, την δική μας τη συμμετοχή στα πάντα. Από την επιτροπή της γειτονιάς μας, της πόλης μας, της σχολής μας, το σωματείο μας, στο χώρο εργασίας μας, παντού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε μια άλλη έτσι λογική στην λειτουργία της κοινωνίας, μια ανατροπή της σημερινής κατάστασης, μια καινούρια έτσι, να υπάρξει μια κοινωνική ανατροπή και να οδηγηθούμε σε μια κυβέρνηση που θα εκφράζει πραγματικά εμάς, που θα βγαίνει μέσα από εμάς και θα οδηγήσει σε αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι και η μοναδική λύση, το σοσιαλισμό. Το σοσιαλισμό που δεν έχει καμία σχέση με τα σταλινικά καθεστώτα που είδαμε να επικρατούν και να καταστέλνουν τους ανθρώπους σε διάφορα σημεία έτσι, του κόσμου. Με αυτό το πρόγραμμα και με αυτό το σκεπτικό καλούμε τον κόσμο να δώσει την ψήφο του σε δυνάμεις που αγωνίζονται, mm-hmm. γιατί αυτή πραγματικά θα είναι μια χρήσιμη ψήφος, mm-hmm. Και πολύ περισσότερο στην ΟΚΔΕ, η οποία νομίζω εξήγησε ότι πέρα από το κάλεσμα για αγώνες έχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και για το τι πρέπει να παλέψουμε και για το πώς μπορούμε να το παλέψουμε. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι και η πρόσκληση που κάνει η κυρία Κτιστάκη στο κοινό του Λασιθίου να στηρίξουν την οργάνωση, να στηρίξουν την ΟΚΔΕ και να έρθουν για τις επόμενες εκλογές. Και σήμερα στις 7.30 στο Μελινάκι. Ωραία. Θα μιλήσετε ή θα υπάρχει διάλογος?
Θα υπάρχει διάλογος. Πρώτα θα υπάρξει ομιλία και μετά πάντα υπάρχει διάλογος. Θέλει να πει κάτι. Πολλά λέει, αλλά δεν με παίρνει χρόνο. Όταν είναι συγκεκριμένος ο χρόνος που έχουμε να μιλήσουμε και δεν είναι άπειρος, κάποια πράγματα θες να τα πεις. Γιατί εκφράζουν αυτό που πρεσβεύεις, αυτό που παρουσιάζεις. Από εκεί και μετά τώρα, αν έχετε διάθεση να κάνουμε συζήτηση, να κάνουμε όση συζήτηση θέλετε. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα που θέλω να τα πω, θα τα πω. Και μετά, ό,τι θέλετε. Αυτό όμως είναι ότι εγώ θα τα πω, θέλετε δεν θέλεις. Μα υποτίθεται για προεκλογική εκδήλωση. Ναι. Για προεκλογικούς λόγους ήρθα εδώ να μιλήσω. Ναι, δεν ήρθαμε να κάνουμε κουβέντα επί παντός επιστητού. Να κάνουμε λοιπόν, να βάλω τις θέσεις μέσα της οργάνωσης. Μέσα από το διάλογο όμως δεν θα βάλετε και εσείς το πρόγραμμά σας. Ναι. Δεν γίνεται να μιλέτε, δηλαδή αυτό το. Στο τέταρτο θα το βάλω αναγκαστικά έτσι. Άμα θέλετε να κάνουμε τρία τέταρτα, να το βάλουμε με όποιο τρόπο θέλετε. Ήθελε να πει η κυρία Κτιστάκη, γιατί να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κομμουνιστικά κινήματα και στο τέλος μας είπε και γιατί να ψηφίσουν. Και όχι μόνο αυτό, κάπως έτσι έπρεπε να κατηγοροποιηθεί και η σκέψη. Τι είναι αυτό που έχουμε να περιμένουμε και πώς πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να το αντιπαλέψουμε. Γιατί οι διάφοροι δείκτες που βλέπουμε, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, οι διάφοροι δείκτες που βλέπουμε να προβάλλονται στα μημία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ούτε ανάπτυξη υπάρχει, το χρέος έχει ξεφύγει, έχει πάει στα ύψη, τα ελλείμματα είναι στο Θεό και μεγαλώνουν και πάνε παραπέρα. Πού είναι όμως ο κόσμος που πεινάει, πού είναι ο κόσμος που φωνάζει, πού είναι ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Εγώ ξαναεξήγησα ότι η ήττα που έχουμε υποστεί σαν εργατικό και λαϊκό κίνημα είναι τεράστια. Δεν είναι μικρό το κακό που έχει γίνει στη χώρα μας με την επικράτηση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι εύκολο αυτό να το ξεπεράσουμε. Όμως επειδή είναι πολύ δύσκολα αυτά που έχουμε μπροστά μας, τα μέτρα δηλαδή που θα πάρθουν, μη σας πω ότι έχουν ήδη πάρθει, και θα τα βρούμε μπροστά μας από την επομένη των εκλογών, είναι τέτοια που δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να αντιδράσουμε. Το θέμα είναι αυτή η αντίδραση να μην παραμένει όπως τα Τέμπη σε κάποια κινήματα και μεγάλα κινήματα που μετά σβήνουνε. Θα πρέπει αυτό να οργανωθεί. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συλλογικότητες που να έχουν διάρκεια. Για να μπορέσουμε πραγματικά να οδηγηθούμε στην ανατροπή και στην αλλαγή των πολιτικών, την επιβολή κάποιων πολιτικών που είναι πραγματικά προς τα συμφέροντά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Στην οργάνωσή σας, εσάς. Έχετε ακόμα σχεδόν μία εβδομάδα να τρέξετε, να μιλήσετε, να σας ακούσουν, να ακούσετε. Να τους πείσουν. Και να πείσετε ότι πρέπει η οργάνωσή μας να πάρει και άλλα ποσοστά. Όχι μόνο. Ξαναλέω, τα ποσοστά είναι το μικρότερο. Θα πρέπει μια άλλη πολιτική σε αυτή τη λογική που περιέγραψα να είναι αυτή η οποία θα αρχίσουμε να παλεύουμε από την επομένη των εκλογών. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.